Να χαιρετήσω. Να πω καλησπέρα στον κόσμο. Και να πω ότι ξεκινώντας δεν μπορώ παρά να κάνω αναφορά στα γεγονότα στη Γαλλία. Τραγικά γεγονότα, κρίσιμα γεγονότα, δεν ξέρω αν συνεχίζονται ή αν έχουν ολοκληρωθεί την ώρα που φεύγα από τους δέκτες, φαινόντουσαν έχουν ολοκληρωθεί. Κρίσιμα γεγονότα που τσαλακώνουν τη ζελατίνα και ξεγυμνώνουν πραγματικότητες του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ξεγυμνώνουν, αποκαλύπτουν εκείνα τα χάσματα της ανισότητας, τα τεράστια τείχη του κοινωνικού αποκλεισμού, που οδηγούν τους ανθρώπους σε τέτοια παρανοϊκά και αυτοκτονικά εγχειρήματα, που τους οδηγούν στο τέρας που γέννησε αντίστοιχα η στήριξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού στα ισλαμιστικά κινήματα στο χώρο της Ασίας για να ικανοποιήσει τα δικά του συμφέροντα, τις δικές του επιδιώξεις, τη δικιά του λογική, τις λογικές του οικονομικού φιλελευθερισμού, σπέρνοντας τον πόνο, τον πόλεμο, την πείνα, σπέρνοντας αίμα και συντελώντας στη γέννηση αυτού του τέρατος που είναι το σημερινό ισλαμικό κίνημα. Είναι γεγονότα που απειλούν και μας εδώ σήμερα, απειλούν τα προοδευτικά εγχειρήματα, απειλούν το λόγο μας, τους αγώνες μας, τις προσπάθειές μας. Και νομίζω ότι αύριο αυτό κινδυνεύουμε να το αντιμετωπίσουμε κατά πρόσωπο και θα πρέπει να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε κατά πρόσωπο. Να πω ακόμα, περνώντας τα θέματα της συζήτησης, ότι αυτή είναι μια εκδήλωση καταγγελίας. Αυτές οι εκδηλώσεις πρέπει να είναι εκδηλώσεις καταγγελίας. Δεν είναι εκδηλώσεις που η καταγγελία γίνεται για να νιώσουμε πόσο τραγική είναι η κατάσταση των δικαιωμάτων στη χώρα μας. Δεν είναι εκδηλώσεις, δεν είναι καταγγελίες, αν θέλετε, που γίνονται για να καταδείξουμε πόσο είναι αδιέξοδη η κατάσταση στη χώρα μας, στον τόπο μας. Δεν είναι καταγγελίες για να αισθανόμαστε θύματα, ανήμποροι, ή να κάνουμε να αισθάνεται η κοινωνία θυματοποιημένη και ανήμπορη απέναντι στη βία και στην καταστολή. Καταγγελίες γίνονται για να αποτελέσουν μοχλό αντίστασης και αγώνα, για να μπορέσουν να αποτελέσουν, να ενισχύσουν τα επιχειρήματά μας, να στερεώσουν τους συλλογισμούς μας, να θεμελιώσουν νέους αγώνες, να βοηθήσουν την κοινωνία να οπλίζεται για να μπορεί να αντιστέκεται σε αυτά που γίνονται, να βοηθάνε να γεννιόνται από το λόγο μας πολιτικά γεγονότα. Είμαστε σε ένα σημείο που το πολιτικό σκηνικό έχει ανατραπεί από τη στιγμή που αποφασίστηκε αυτή η εκδήλωση μέχρι σήμερα. Έχει ανατραπεί με έναν τρόπο ο οποίος μπορεί να βάζει και με διαφορετικό τρόπο αύριο τα επίδικα αυτής της συζήτησης. Εμείς θέλουμε η κοινωνία να συμμετέχει αύριο με τους σχηματισμούς της, τις αντιστάσεις της, σε αυτό το νέο τοπίο που θα δημιουργηθεί. Θέλουμε να οργανώνει τους αγώνες της, να συνεχίσει να οργανώνει τους αγώνες της, να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις, να διεκδικεί να επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις και να μην μείνει έξω από αυτές.
Το σημειώνω γιατί πιστεύω ότι οι παρεμβάσεις των κινημάτων μπορούν να έχουν αποτελέσματα, τα πράγματα μπορούν να αλλάζουν, ακόμα και στις μέρες της αστικής δημοκρατίας. Η περίοδος που περάσαμε είναι μια περίοδος ολοκληρωτισμού, αυταρχισμού που δεν είχε προηγούμενο στην ιστορία. Έχω την αίσθηση, εγώ που είμαι πολύ παλιά, ότι πολλά από τα πράγματα που είδα και έζησα την τελευταία δεκαετία δεν τάδα και δεν τάζησα ούτε στη Χούντα. Η πραγματικότητα που ζήσαμε ήταν μια πραγματικότητα όχι απλά φόβου, αλλά τρόμου, τρομοκράτησης της κοινωνίας, η απέτηση πειθάρχησης και υποταγής επιβαλόταν με τον τρόμο, είναι πρωτοφανής η ποινικοποίηση της αντίστασης, ήταν πρωτοφανής η ποινικοποίηση των αντιστάσεων και των απλών αντιστάσεων ανυπακοής και των απλών ενεργειών ανυπακοής. Ήταν απίστευτη η κακουργηματοποίηση που είδαμε να γίνεται σε απλά αδικήματα αντίστασης, μια πέτρα που πετιέται σε μια διαδήλωση χαρακτηριστική απόπειρα ανθρωποκτονίας, μια μολότοφ είναι φοβερά τρία εγκλήματα μαζεμένα, θεωρητικά είναι μια 20-25 χρόνια ποινής, εάν τυχόν προχωρήσει έτσι όπως απαγγέλλονται οι κατηγορίες, είναι πρωτοφανής η αγριότητα που επιδεικνύει το κράτος, μια αγριότητα η οποία θέλει να φαίνεται έτσι. Δεν ξεφεύγει. Θέλει να φαίνεται. Είναι μέρος του σχεδίου. Είναι μέρος του σχεδίου, όχι μόνο η αγριότητα, είναι μέρος του σχεδίου και η ίδια η ανομία. Το κράτος πρέπει να φαίνεται σκληρό, πρέπει να φαίνεται ανήλαιο, πρέπει να φαίνεται να αποδεικνύει ότι μπορεί και να καταπατά τον νόμο, το σύνταγμα, τα θέσμια και τα θεσμισμένα. Ο νόμος είναι το πρόσχημα. Η νομιμότητα είναι το χάπι της υποταγής. Είναι εργαλείο φήμωσης της κοινωνίας, είναι εργαλείο κατασκευής φρονήματος, αυτό πάντα το λέγαμε. Πάντα λέγαμε ότι ο νόμος είναι εργαλείο κατασκευής φρονήματος. Σήμερα παρά ποτέ η επίκληση του νόμου και της νομιμότητας δεν είναι παρά ένα πρόσχημα. Και το λέω γιατί όλοι μας ξέρουμε ότι η νομιμότητα δεν είναι το δίκαιο, δεν συμπίπτει με το δίκαιο, δεν έχει σχέση με το δίκαιο. Με το δίκαιο, μάλλον. Και το δίκαιο δεν έχει σχέση με το δίκαιο. Το δίκαιο, όπως το καθορίζουν οι ανάγκες και τα συμφέροντα των καταπιεζόμενων, των εκμεταλλευόμενων, των φτωχότερων και των περιθωριοποιημένων στρωμάτων μιας κοινωνίας, κοντά στα οποία θέλουμε να είμαστε. Το κράτος έκτακτης ανάγκης που έχει κτιστεί τα τελευταία χρόνια εκτιλήσεται σε τέσσερα επίπεδα. Το ένα είναι ο νόμος, το πρόσχημα που λέμε, οι τρομονόμοι, το 187, το 187α, το τρομοκρατικό έγκλημα, όπως το ξέρετε ή δεν το ξέρετε, με το οποίο οι πάντες, το 187 για το ποινικό, το 187α για το πολιτικό έγκλημα, οι πάντες παραπέμπονται με αυτό, οτιδήποτε και αν έχουν κάνει. Ο νόμος για τη χρηματοδότηση, το οποίο ο 187α επιβαρύνει δραματικά τις ποινές και το πλαίσιο δίωξης για το πολιτικό, για τις πολιτικές αντιδράσεις, τις πολιτικές αντιστάσεις και αυτό που λέμε πολιτικό έγκλημα. Ο νόμος για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που έχει σαν συνέπεια τα ελάχιστα οικογενειακά εισοδήματα των ανθρώπων που τυχόν αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν στο μακρινό παρελθόν μια δίωξη με τις διατάξεις που αφορούν το πολιτικό έγκλημα να βλέπουν να δεσμεύονται, να βλέπουν οικογένειες να δεσμεύονται και να μην μπορούν να αγγιχτούν. Και αυτό κατά τη δήλωση του εισαγγελέα εφόρου ζωής, κυρία Κούρτοβη. Διότι άπαξ τρομοκράτης, εσαΐ τρομοκράτης, είπε ο εκλεκτός κύριος εισαγγελέας που προείσταται αυτή τη στιγμή της σχετικής υπηρεσίας,
Ο κουκουλονόμος, ο οποίος οδήγησε στο να οδηγείται με κακουργηματικές διατάξεις. Ακόμα και αυτός που συμμετέσχε σε μια διαδήλωση όπου πετάχτηκε μια πέτρα και φόραγε γυαλιά ηλίου γιατί είχε ήλιο. Η ποινικοποίηση της φτώχειας, που είδαμε με σωρία διώξεων και διατάξεων, η συλλήψη 80χρονων, είδαμε να σέρνονται με χειροπέδες γιατί χρώσταγαν κάτι ευρώ, κάτι ψηλά ευρώ σε κάποια εφορία, οι χειροπέδες για μικροπαραβάτες γενικά, ο νόμος για την δημοσιοποίηση των στοιχείων και των φωτογραφιών των πιτσιρικάδων που διώκονται γιατί κάτι πέταξαν ή γιατί αντιπαρατέθηκαν με το αστυνομικό κράτος, η διαπόμπευση των οροθετικών, η υπερποινικοποίηση γενικά της καθημερινότητάς μας. Και στα Σκαριά υπήρχε ο περιορισμός των διαδηλώσεων με νόμο, η απαγόρευση των συγκεντρώσεων, πράγμα που κατά περίπτωση έχει περάσει από εδώ και από εκεί σε διατάξεις, αλλά ανεξάρτητα από το αν δεν έχει περάσει, ουσιαστικά εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουμε μια απαγόρευση των διαδηλώσεων. Γιατί όταν κατεβαίνουν 40 δημιουργία στον δρόμο για μια διαδήλωση, για μια πορεία χιλίων ανθρώπων, είναι προφανές ότι το δικαίωμα στη συνάθρηση, προστατευόμενο από το Σύνταγμα, προστατευόμενο από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κορυφαία νομοθετήματα, είπαμε ο νόμος είναι πάντα το πρόσχημα, της ευρωπαϊκής πραγματικότητας, έχει καταπατηθεί. Το δεύτερο βέβαια είναι η δικαιοσύνη, ταξική, κατασταλτική, καθοδηγούμενη, μια δικαιοσύνη η οποία συντηρητικότερη παρά ποτέ, ταυτίζεται με το κράτος, μια δικαιοσύνη η οποία σήμερα είναι στελεχωμένη από όλη εκείνη την στρατιά των δεξιών φοιτητών που στελέχωναν την παράταξη της Νίδη Φικ στα πανεπιστήμια χρόνια ολόκληρα και κέρδιζαν πλειοψηφίες μέσα στο φοιτητικό κόσμο. Αυτοί, εκείνα τα φιντάνια είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα κυριαρχούν στη δικαιοσύνη. Μια δικαιοσύνη λοιπόν που απολογείται για την αυθαιρεσία του κράτους, που καλύπτει τις παρανομίες του, που συντάσσεται με τις επιταγές του. Μια δικαιοσύνη που δεν δίστασε να στήσει τα δικά μας αρλί, εμπντό, απαγορεύοντας περιοδικά, βιβλία, παραστάσεις, παραπέμποντας τον νεαρό εκείνο που ανάρτησε εκείνο το κείμενο για τον Παστίτσιο, κλείνοντας το θέατρο που έπαιζε το Corpus Christi και πάει λέγοντας. Και εδώ, και τούτο, το θέατρο. Και ασκώντας διώξεις ενάντια στους συντελεστές του εμπρός. Έτσι. Και εκείνους τους εισαγγελείς, εκείνοι οι εισαγγελείς, οι οποίοι δεν δίστασαν να τρέξουν, ενώ ακόμα δεν έχει στεγνώσει το μελάνι του νόμου για τις φυλακές τύπου γάμα, του κανονισμού για τις φυλακές του τύπου γάμα, έσπευσαν να στείλουν σε αυτές, στο Δομοκό, μέσα στις γιορτές, ανθρώπους που επί 12 χρόνια βρισκόντουσαν όχι σε φυλακές τύπου γάμα, αλλά δέλτα και έψιλον, στα υπόγεια του Κορυδαλού, σε πλήρη απομόνωση, ο Κουφοντίνας ήταν σε πλήρη απομόνωση, σε απόλυτη απομόνωση επί 2,5 χρόνια, δεν είχε κανέναν συγκρατούμενο. Οι υπόλοιποι, επί 12 χρόνια, ανά δύο το πολύ, στην πτέρυγά τους, δεν δίστασε να του στείλει εκεί, και ας μην το προβλέπει ο νόμος, και ας είναι παράνομο. Και ας είναι παράλογο μέσα στις γιορτές. Και ας του στερεί από τις οικογένειές τους, από εκείνο το επισκεπτήριο των γιορτών που περίμεναν λαχταρώντας. Και ας χιονίζει στους δρόμους και ας έχει αποκλειστεί η Μαλακάς. Αυτή η δικαιοσύνη που δεν διστάζει να χαρακτηρίσει το δημόσιο συμφέρον, να προτάσει το δημόσιο συμφέρον, αναγορεύοντάς το σε υπερνομοθετικής και υπερσυνταγματικής ισχύως. Και το τρίτο βέβαια είναι τα σώματα ασφαλείας, είναι η αστυνομία. Μια αστυνομία πανίσχυρη και νομιμοποιημένη,
με ένα εξαιρετικά ισχυρό πλαίσιο προστασίας, με ανακτημένη κοινωνική συνένεση και αποδοχή όσο ποτέ προηγούμενα, στα προηγούμενα χρόνια. Ένας πανίσχυρος στρατός, 55.000 ατόμων, 55.000 περίπου είναι η αστυνομική, ο οποίος έχει ειδικό εξοπλισμό, έχει ειδική εκπαίδευση, έχει χημικά απαγορευμένα στα χέρια του, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί κατά βούληση, έχει στα χέρια του όπλα απαγορευμένα, έχει τέιζερ, έχει τα οποία και χρησιμοποιεί στη δίκη, πρέπει να πω, του σακελίων του νεαρού ομογενή φοιτητή, αθλητή, που πέθανε στα χέρια αστυνομικών, δολοφονήθηκε από αστυνομικούς στην Αναξαγόρα το 2008. Στη δίκη του διαπιστώσαμε ότι αυτό που είχε προκαλέσει το θάνατο ήταν η χρήση ενός τέιζερ. Πράγμα που δεν δέχθηκε το δικαστήριο και αθώωσε τους αστυνομικούς. Έχουν στα χέρια τους κοριούς, βαλιτσάκια, υπηρεσίες CSI τρομερής εμβέλειας, ένας στρατός ο οποίος επίσης έχει ένα τρομερό θεσμικό πλέγμα προστασίας που τέτοιο δεν υπήρχε ποτέ προηγούμενα. Έχει το ακαταδίωκτο, δεν υπόκειται, ξερούνται από το αυτόφορο οι αστυνομικοί, δεν ισχύουν για αυτούς πια οι διατάξεις του αυτοφόρου, αν συλληφθεί ένας αστυνομικός ακόμα και σε φοβερές πράξεις βίας όπως αυτές, υποδειχθεί και εντοπιστεί, δεν υπόκειται στις διαδικασίες του αυτοφόρου, υπόκειται όμως αυτός που έδερνε, αυτοί που δέρνανε, απαλλάσσεται από τα παράβολα για μηνύσεις οποιοδήποτε από εσάς, όταν έρθει σε εμάς και πει ότι θέλω να τον μηνύσω γιατί με έδερνε και να η φωτογραφία, πρέπει να πληρώσει 150 ευρώ για να μπορέσει να ξεκινήσει τη διαδικασία της μήνυσης. Γιατί αυτό είναι το παράβολο. Ο αστυνομικός ο οποίος θα βγει να πει «με έβρισε» ή «μου επιτέθηκε και μου προκάλεσε φθορές γιατί μου έκοψε το κουμπί από τη στολή», που δεν κόβεται κιόλας, αυτός απαλλάσσει εδώ από οποιοδήποτε παράβολο. Έχουνε επιπλέον την κάλυψη των εξόδων της παρουσίας του στο δικαστήριο. Υπάρχει ένα φοβερό προεδρικό διάταγμα, το οποίο προβλέπει ότι ο αστυνομικός, ο οποίος συμμετέχει σε μια δίκη, εμπλέκεται σε μια δίκη, είτε ως κατηγορούμενος, είτε και ως πολιτικός ενάγων, αυτός που τον έβρισαν μπάτσε, αυτή είναι συνήθως η βρισιά, την ώρα που έδερνε, ο αστυνομικός λοιπόν που εμπλέκεται σε μια δίκη, είτε ως κατηγορούμενος είτε ως πολιτικός ενάγων, έχει από την υπηρεσία του καλυμμένα τα έξοδα της δικαστικής συμπαράστασης μέχρι και του τριπλάσιου του γραμματείου. Μέχρι και του τριπλάσιου του γραμματείου προέσπραξης. Έχει ακόμα τη μερική άρση της υποχρέωσης να έχει εμφανεί τα διακριτικά του για διάφορες υπηρεσίες, διάφορα σώματα και κυρίως αυτά που εμπλέκονται σε εξωτερικές δράσεις, απαλλάσσονται από την υπηρεσία να έχουν διακριτικά. Το ξέρουνε ότι θα παρανομήσουνε. Και τους δίνουν το ελεύθερο. Έχει το δικαίωμα να έχει νόμιμο οπλισμό και μη. Έχει το δικαίωμα να έχει ιδιωτικά όπλα, να οπλοφορεί ακόμα και στο σπίτι του. Ο νόμος το επιτρέπει να έχει ιδιωτικό όπλο, να έχει το όπλο της υπηρεσίας, να έχει και ιδιωτικό όπλο, το οποίο να παίρνει και στο σπίτι του, άμα του κάνει κάτι η γυναίκα του. Και είναι χαρακτηριστικό ότι τα αστυνομικά περιοδικά, η ανασκόπηση, ας πούμε, η αστυνομική, που εκδίδεται και από μέσα, από την ίδια την αστυνομία, είναι γεμάτη μέσα, αν την πάρετε. Αν πάτε καμιά, αν πέσετε σε κανένα αστυνομικό τμήμα, τσιμπήστε ένα να το δείτε. Είναι γεμάτο από διαφημίσεις για όπλα. Διαφημίσεις για όπλα, τα οποία προτείνονται με όρους και διατυπώσεις ηχηρές, με σημαντικές εκπτώσεις, για να διευκολυνθούν οι αστυνομικοί να πάρουν και το όπλο στο σπίτι τους για κάθε χρήση.
το ιδιωτικό τους όπλο για κάθε χρήση. Και κυρίως βεβαίως έχει τη δικαστική προστασία, το ακαταδίωκτο, την ατιμορρησία και το πανίσχυρο εκείνο τεκμήριο αξιοπιστίας όταν βγει να καταθέσει το οτιδήποτε σε ένα δικαστήριο, ζαρντινιέρες, σακελίων, διαδηλώσεις, δήμου, όταν βγει να καταθέσει το οτιδήποτε, γίνεται αποδεκτή η κατάθεσή του από την αστυνομία, εκτός και έχει ακριβώς τη φωτογραφία, το βίντεο, η φωτογραφία δεν αρκεί, των γεγονότων, να μπορεί να γίνεται πιστευτός και να οδηγεί η κατάθεσή του, όσο αναξιόπιστη και αν είναι, στην καταδίκη του κατηγορούμενου. Έχουμε λοιπόν τον πυρήνα αυτόν του κράτους να έχει μια ιδιαίτερη, ένα ιδιαίτερο θεσμικό ρόλο και μια ιδιαίτερη θεσμική προστασία. Έναν πυρήνα που έχει το αδιαμφισβήτητο μονοπόλιο της βίας, μιας βίας διακηρυγμένης και επιδεικτικής, θα το ξαναπώ, με προφανή και απροκάλυπτη περιφρόνηση στο νόμο, στις διατάξεις, στους κανονισμούς, με απροκάλυπτη περιφρόνηση των βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, με κατάργηση ουσιαστικά, με μια λογική κατάργησης, περιφρόνησης εκείνου του βασικού κοινωνικού συμβολέου που επικράτησε στις ευρωπαϊκές χώρες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βασανιστήρια, ξυλοδαρμοί, ξεγυμνώματα, σωματικές έρευνες μες στο δρόμο, βία, προπυλακισμοί και ανέξοδα όλα αυτά. Να θυμίσω ότι στη χρονιά που μας πέρασε, απαλλάχθηκαν οι λιμενικοί οι οποίοι πνίξανε τους μετανάστες στο Φαρμακονήσι. Και στη Μανολιάδα. Απαλλάχθηκαν αυτοί, εκεί δεν ήταν αστυνομικοί, που πυροβόλησαν τους μετανάστες στη Μανολάδα. Απαλλάχθηκαν οι αστυνομικοί οι οποίοι δικαζόντουσαν για τον Σακελίον. Ο Σακελίον κατέρευσε στη διάρκεια μιας σύλληψης. Απαλλάχθηκαν αυτοί. Είχαμε την ευτυχία να ακούσουμε την εισαγγελέα να λέει, την ευτυχία γιατί δεν το έχω ακούσει σε καμία μου άλλη δίκη, ότι δεν πρέπει να καταδικαστούν τα παιδιά. Ήταν νέοι και δεν ήξεραν. Απαλλάχθηκαν οι λιμενικοί που κατηγορούνταν για τα βασανιστήρια στοιχείο σε βάρος μεταναστών, βιασμοί, εικονικές εκτελέσεις. Απαλλάχθηκαν οι κατηγορούμενοι, το ΝΟΙΚ για εκείνη τη φοβερή παρέλαση με τα φοβερά συνθήματα για τους Αλβανούς που θα παίρναν το δέρμα τους να το κάνουν. Απαλλάχθηκαν οι αστυνομικοί που εισέβαλαν στο δίκτυο, θα μου πείτε σιγά, τη βία. Εισέβαλαν στο δίκτυο και τα κάναν λαμπόγιαλο και τραυμάτισαν σοβαρά κόσμο. Απαλλάχθηκαν εκεί παρά το γεγονός ότι είχαμε ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό και πάρα πολλές μαρτυρίες από την εισβολή στον χώρο του δικτύου και με την αποχώρησή τους, καταστροφή του χώρου. Και φαντάζομαι ότι η Βούλα θα έχει να σας πει ακόμα πολλές τέτοιες περιπτώσεις από την χρονιά που περάσαμε. Και να μην μιλήσουμε, ναι, δεν κοντεύω. Θα επισπεύσω. Να πω λοιπόν ότι έτσι κι αλλιώς αυτές είναι γενικότερες σημειώσεις, μην τρομάζετε, δεν είναι αυτά. Υπάρχει βέβαια ένα θέμα. Βία, αστυνομία, καταστολή. Είναι επίδικο η ασφάλεια? Είναι μόνο απάτη της εξουσίας? Είναι μόνο ένα πρόσχημα για την υποταγή και την πειθάρχηση? Είναι μια καθημερινή πραγματικότητα. Υπάρχει ανάγκη να προστατεύσουμε αξίες και δικαιώματα σε έναν άλλο κόσμο, μια άλλη κοινωνία, μια άλλη πολιτική πραγματικότητα, ίσως, την οποία περιμένουμε να έρθει. Έχουμε ανάγκη να την προστατεύσουμε. Και ποιος είναι ο μηχανισμός εκείνος που θα μπορεί να την προστατεύσει?
αρκεί να καταγγέλουμε τη βία ενός μηχανισμού που εκ των πραγμάτων έχει το μονοπόλιο της βίας, γιατί ασκεί δημόσια εξουσία, ή πρέπει να βρούμε τρόπους και να προτείνουμε τρόπους για να μπορέσουμε να το να στήσουμε εμείς με το δικό μας τρόπο, με τις δικές μας, με τους δικούς μας άξονες και με μια άλλη προοπτική, έναν μηχανισμό προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων αυτών που καταπιέζονται, αυτών που υποφέρουν, αυτών που θέλουμε να έχουν φωνή, που μέχρι σήμερα δεν έχουν φωνή, και του κάθε πολίτη που έχει δικαίωμα να ζει σε ένα περιβάλλον που θα του εξασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων του και σήμερα και αύριο. Νομίζω ότι είναι ένα ζητούμενο αυτής της συζήτησης, μια τέτοια συζήτηση, ένα ζητούμενο που θα ήθελα να το δείτε, γιατί σε μια άλλη πολιτική τάξη, ναι, έχουμε αξίες που θέλουμε να προστατεύσουμε. Έχουμε δικαιώματα που θέλουμε να προστατεύσουμε. Έχουμε συμφέροντα που θέλουμε να προστατεύσουμε και αυτά πρέπει να τα προστατεύσουμε. Να πω τέλος, για να κλείσω, ότι είναι σημαντική σε αυτήν... Κλείστε τα κινητά, αν μπορείτε. Είναι σημαντική σε αυτήν την... σε αυτές τις νέες... βρισκόμαστε στο δρόμο πολιτικών εξελίξεων και σε αυτόν τον νέο, τη νέα πραγματικότητα που περιμένουμε να έρθει. Θα έχουμε μια νέα πολιτική τάξη, που δεν ξέρουμε ποια θα είναι, δεν ξέρουμε πώς θα είναι, που μπορεί να την ελπίζουμε ή να μην την ελπίζουμε, να την ελπίζουμε περισσότερο ή λιγότερο, κάποιοι από εμάς περισσότερο, κάποιοι από εμάς λιγότερο, σε αυτή τη νέα πολιτική τάξη, την υπεράσπιση των αξιών, των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας, τον αγώνα ενάντια στην καταστολή και τη βία, τον αγώνα για την τιμώρηση, αλλά και τον αγώνα για την αποκατάσταση, θέλουμε να τον δώσουμε, θέλουμε να είμαστε όλοι παρόντες. Θέλουμε τα κινήματα εκεί να είναι παρόντα, τέλος χρόνου. Θέλουμε να έχουν συμμετοχή. Θέλουμε να έχουμε συμμετοχή σε αυτά που θα γίνουν. Να έχουμε συμμετοχή με την κριτική μας. Να έχουμε συμμετοχή μέσα από τους αγώνες μας στον δρόμο. Να έχουμε συμμετοχή με τις προτάσεις μας. Να έχουμε συμμετοχή με τις αξίες μας. Να έχουμε συμμετοχή σπρώχνοντας και προωθώντας ένα κόσμο προς την κατεύθυνση που εμείς το θέλουμε. Αυτό και αυτό είναι από τα επίδικα, νομίζω, αυτής της συζήτησης. Και στο σημείο αυτό σταματώ, γιατί έχω παραβιάσει τον χρόνο. Αλλά θα τα πω τα υπόλοιπα στη συνέχεια της συζήτησης.